Έχετε το λόγο, κύριε. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο προϋπολογισμός του 20 χαρακτηρίζεται από δύο ιδιαίτερα στοιχεία. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ενώ δεν υφίστανται οι ασφικτικοί περιορισμοί στη δημοσιονομική και την γενικότερη οικονομική πολιτική, είναι κατά βάση αντιαναπτυξιακός. Δηλαδή, στερείται επεκτατικού πνεύματος σε τομείς πολλαπλασιαστές της ανάπτυξης, είναι προϋπολογισμός υψηλού ρίσκου γιατί μειώνει τα περιθώρια ασφαλείας, παραδείγματος χάρη πιστώσεις υποκατανομή, και συνεπώς αυξάνει τις πιθανότητες εκτροχιασμού του. Ενισχύει οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός, η οικοδομή και κάποιες υπηρεσίες, που δεν μπορούν όμως σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ατμομηχανή της οικονομίας, ιδίως σήμερα που το αναπτυξιακό πλαίσιο θα έπρεπε να συζητά σοβαρά για την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το δεύτερο στοιχείο είναι η αποτύπωση νεοφιλελεύθερων εμμονών. Αποτυπώνεται σε αυτόν το πάγωμα των προσλήψεων σε κρίσιμους τομείς υγείας και παιδείας, θα επανέλθω σε αυτό, η περιστολή των δαπανών για τις κοινωνικές πολιτικές, η λιτότητα και η εγκατάλειψη δημόσιων δομών. Ουσιαστικά έχουμε ένα πλαίσιο, ένα ιδιόρυθμο νέο μνημονιακό πλαίσιο διαχείρισης, με μια συντονισμένη επίθεση σε ό,τι νοείται ως δημόσιος χώρος προς όφελος ιδιωτικών συμφερόντων. Οι αντιλήψεις αυτές διατρέχουν ειδικότερα τον χώρο της παιδείας, για τον οποίο και θα αναφερθώ λίγο αναλυτικότερα. Παρόλη τη μνημονιακή ασφυξία από το 2015 και μετά, καταγράφεται ασθενής μεν, διαρκής δε αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης για την παιδεία και την έρευνα. Από τον Ιούλιο του 2019, μετά την αλλαγή δηλαδή της κυβέρνησης, έχουμε ένα άλλο καταρχήν πολιτικό πλαίσιο. Είναι γνωστές οι επιλογές της αναστολής λειτουργίας των 37 τμήματων στα πανεπιστήμια, της κατάργησης των διετών προγραμμάτων των πανεπιστημίων για τους αποφύτους στο Νεπάλ, η ακύρωση της ίδρυσης νομικής σχολής στην Πάτρα, η ακύρωση, η αναβολή, όλα με ερωτηματικά, δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς τι γίνεται, των 10.500 μόνιμων διορισμών στη γενική αγωγή. Και το πολιτικό αυτό περίγραμμα για το χώρο της παιδείας επιχειρείται πια να πάρει και αριθμητική, ποσοτική, οικονομική διάσταση με τον προϋπολογισμό που έχουμε μπροστά μας. Το ταμιακό σύνολο για την παιδεία είναι κατά 64 εκατομμύρια ευρώ μικρότερο του αντίστοιχου του 2019, παρότι δεν υφίστανται οι μνημονιακές δουλειές. Η μεγαλύτερη διαφορά εντοπίζεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή στις επενδύσεις στον τομέα της παιδείας. Η διαφορά έχει τεράστια σημασία, διότι καταγράφει μεν προθέσεις, αλλά προθέσεις που έχουν ένα σαφές κοινωνικό, ταξικό και αντιαναπτυξιακό πρόσημο. Εάν αφαιρεθεί το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και ληφθεί ως βάση υπολογισμού ο τακτικός προϋπολογισμός του 20, σε σχέση με αυτόν του 19 εμφανίζεται αυξημένος πράγματι σε ποσοστό της τάξης του 2,36%. Ήταν εκεί η αρμόδια υπουργός πριν από λίγο εδώ και μίλησε για 102 εκατομμύρια ευρώ. Όμως, για να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά, αφενός μεν το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της διαφοράς προέρχεται από τις υποχρεωτικές μισθολογικές ορημάνσεις, δεδομένου μάλιστα ότι το 30% περίπου των μισθοδοτούμενων από το δημόσιο τομέα δουλεύει στον χώρο της παιδείας, η δε αύξηση αυτή του 2,36 είναι εντελώς ανεμική αν συγκριθεί με τη μέση τιμή της αύξησης των δαπανών για την τριετία 17-19, που ήταν 4,93%, με ανώτερη τιμή μάλιστα το 2019 που έφτασε το 6,17%. Ειδικότερα δε σε όλες τις κατηγορίες δαπανών, εκτός από τις αγορές παγίων, που υπάρχει μια διαφορά υπέρ του σημερινού προϋπολογισμού 153.000 ευρώ, ο τακτικός προϋπολογισμός του 20 υστερεί από το 19, κατά 23 εκατομμύρια στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών, κατά 14 εκατομμύρια στις μεταβιβάσεις, κατά 1,5 περίπου εκατομμύριο στις πιστώσεις υποκατανομή και διάφορα μικρότερα ποσά στις κοινωνικές παροχές. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία, ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι η μείωση των μεταβιβαστικών δαπανών, οι οποίες απηχούν λειτουργικά έξοδα και επιχορηγήσεις, και η μείωσή τους επιδρά δυσμενώς στο λειτουργικό επίπεδο της εκπαίδευσης. Μια πιο αναλυτική δηλαδή ματιά δείχνει ότι η αύξηση κατά 102 εκατομμύρια ευρώ του προϋπολογισμού του 20 για την παιδεία γίνεται κυρίως σε βάρος των μεταβιβαστικών δαπανών, οι οποίες βεβαίως έχουν καταρρεύσει σχεδόν από 872 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2011, και σε σχέση μάλιστα με το 19 εμφανίζουν μείωση κατά 117-118 εκατομμύρια ευρώ.
Επιπλέον, ο τακτικός προϋπολογισμός του 20 υστερεί και στον τομέα της έρευνας σε σχέση με τον αντίστοιχο του 19. Οι πιστώσεις δαπανών της Γενικής Γραμματείας Έρευνας Τεχνολογίας, η οποία, ναι, είναι γνωστό ότι πέρασε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, είναι μειωμένες κατά 2,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογιστούν δε και οι διευρυμένες δαπάνες που περιλαμβάνονται η πρόβλεψη δαπανών για το αστεροσκοπείο και την Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η μείωση είναι περίπου της τάξης των 4,5 με 5 εκατομμύρια ευρώ. Ιδιαίτερη βαρύτητα τώρα έχει η απουσία σαφού δέσμευση στο σχέδιο προϋπολογισμού για την εφαρμογή του κανόνα 1:1 στις αποχωρήσεις και τις προσλήψεις στο δημόσιο. Όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για προσλήψεις και για κανένα Υπουργείο. Αυτό σημαίνει ότι όποιες προσλήψεις θα γίνουν αντικείμενο, αποφασιστούν, θα γίνουν αντικείμενο πολιτικών αποφάσεων και με επανεκκίνηση της ήδη διενεργηθείσας διαδικασίας. Εδώ ακριβώς εμφυλοχωρεί η επαναφορά και διαιώνιση πελατειακών σχέσεων και πολιτικών επιλογών που προφανώς πρέπει να τεθούν στο μικροσκόπιο των σκοπιμοτήτων τους. Συνεπώς, η ακύρωση των 10.500 μόνιμων διορισμών στη γενική αγωγή φαίνεται να παγιώνεται εμέσως, αλλά δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι ότι και στην εισηγητική έκθεση δεν αναφέρεται καν πρόβλεψη για τις πιστώσεις 4.500 διορισμού στην ειδική αγωγή, αλλά γίνεται αναφορά στο νέο ειδικό αποθεματικό μέσω του οποίου ενδεχομένως θα μπορούν να εξευρεθούν πιστώσεις για διορισμούς. Σε αντιδιαστολή βεβαίως να θυμίσουμε ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών φτάνουν φέτος 37.000. Συνοψίζοντας, και ειδικά για τον χώρο της παιδείας, πρέπει να δούμε ότι ο προϋπολογισμός περιφρονεί τις κοινωνικές ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων και είναι αποτρεπτικός, αν όχι εχθρικός, σε πολιτικές διεύρυνσης του δημόσιου κοινωνικού χώρου στην παιδεία. Δεν αξιοποιεί τις ευκαιρίες εκμετάλλευσης και ανάπτυξης του δημοσιονομικού χώρου που κατακτήθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αντίθετα, φαίνεται να κινείται με στόχο την αναίρεση του κυβερνητικού ίχνους της προηγούμενης περίοδου, γεγονός που, αν κρίνει κανείς από τις πολιτικές σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου, αποτελεί κεντρική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Από τεχνικής άποψης και σε επίπεδο τεκμηρίωσης προτιμάται οι πολιτικές επιλογές να εμφανίζονται με ασάφειες και γενικεύσεις, χωρίς δεσμεύσεις και πιστώσεις συγκεκριμένες. Και βεβαίως έρχεται να επικυρωθεί μια γενικότερη πολιτική με ιδρύματα πολλαπλών ταχυτήτων, επαναπροσδιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων και κυρίως, και αυτό είναι το σημαντικότερο, περιορισμό της κοινωνικής κινητικότητας και επέκταση των αποκλεισμών πρόσβασης στο μορφωτικό αγαθό. Μια εκτίμηση. Γιατί αυτό το τελευταίο νομίζω ότι είναι και το σημαντικότερο που θα αντιμετωπίσουμε και τους επόμενους μήνες. Η πολιτική αυτή στον χώρο της εκπαίδευσης θα οδηγήσει τους επόμενους μήνες σε κοινωνική έκρηξη. Γιατί θίγει ήδη τον πυρήνα των κοινωνικών συμβολέων της μεταπολεμικής και της μεταπολιτευτικής περίοδου. Δεν θα πρόκειται για ευνίδιο γεγονός, ούτε για έκπληξη, θα είναι φυσικό φαινόμενο, φυσικό αποτέλεσμα της ακολουθούμενης πολιτικής και στον χώρο της παιδείας. Ευχαριστώ πολύ.